Ακόμα μια συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου όπου δυστυχώς επικράτησε για ακόμα μια φορά η συσκότηση γύρω από τις θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς στις διαπραγματεύσεις. Δυστυχώς για ακόμα μια φορά ζήσαμε το φαινόμενο να μιλά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για περίπου μία ώρα χωρίς να αναφέρεται σε καμία στιγμή σε οτιδήποτε έχει σχέση με τις διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού. Είναι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που εμείς για ακόμα μια φορά θέσαμε θέμα παρουσίασης όλων των σχετικών εγγράφων του Κυπριακού και των διαπραγματεύσεων που έχει άλλη πλευρά στα χέρια της στη διάθεση των πολιτικών κομμάτων, γιατί θεωρούμε ότι με τη σωστή δική μας πληροφόρηση θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε καλύτερα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς θα μπορούμε να το συμβουλεύουμε επί συγκεκριμένων θεμάτων. Σήμερα, σε αντίθεση με άλλες φορές, ο πρόεδρος φάνηκε να είναι διατεθειμένος να παρουσιάσει και να δώσει αυτοδιαγραφά στα κοινοβουλευτικά κόμματα, γεγονός που εάν πράγματι με τους ενθήκες στην πράξη, εμείς θα το χαιρετήσουμε. Ως επίσης, έχει αποφασιστεί ότι κάποια ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά αλλά και ιδιαίτερα περίπλοκα θα πρέπει να συζητηθούν σε μεμονωμένες και ειδικές συνεδρίες, όπως για παράδειγμα οι οικονομικές πτυχές της λύσης, συνταγματικά ζητήματα. Και σε αυτά τα θέματα εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει πλήρης ενημέρωση όλων των πολιτικών κομμάτων για το τι συζητείται στις διαπραγματεύσεις, ποιες είναι οι θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς, που υπάρχουν συγκλήσεις, ποιες είναι οι θέσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς, για να μπορούμε ακριβώς να έχουμε παραγωγικές συζητήσεις. Γιατί αυτό που γίνεται σήμερα απλά γίνεται για το ΟΘΕ Αθήνα. Μία ώρα ο πρόεδρος τι έλεγε, κύριε Παπαδόπουλε? Δηλαδή δεν σας είπε ούτε που έχει επιτευχθεί πρόοδος, ούτε που υπάρχουν συγκλήσεις, ούτε που υπάρχουν διαφορές? Οτιδήποτε άλλο εκτός από τις διαπραγματεύσεις. Δηλαδή δεν ήταν για το Κυπριακό η σημερινή συνεδρία? Ήταν για ζητήματα που αφορούν και το Κυπριακό. Ήταν για τις επαφές του Προέδρου, για τον Νταβός, για διάφορα άλλα πράγματα. Αλλά παραλαμβάνω, δεν είναι αυτό που έχει σημασία. Είναι καλοδεχούμενη ενημέρωση και για άλλα θέματα. Δεν κάνω παράπονο. Απλά θεωρώ ότι θα πρέπει να συζητάμε τα θέματα που θα καθορίσουν τα δικαιώματα του πληθυσμού μας, των παιδιών μας, των εγγονιών μας. Δεν είναι δυνατόν το 2016, τον 21ο αιώνα, σε μια ευρωπαϊκή χώρα κάποιοι να θεωρούν ότι θα συντάξουν το σύνταγμα του κράτους μας πίσω από κλειστές πόρτες, θα μας φέρουν ένα δοτό σύνταγμα σε μια διαδικασία ανευνηδιασμού και θα μας απειλήσουν τότε και θα μας εκφοβήσουν ότι πρέπει να το δεχτούμε. Ιδαγιώς θα ακολουθήσει η μικρασιατική καταστροφή. Ελπίζω κάποιοι να έχουν διδαχθεί από τα λάθη του παρελθόντος. Έχουμε μια ευρωπαϊκή χώρα. Πρέπει να υπάρχει δημοκρατία σε αυτόν τον διάλογο. Σε όλα τα συνταγματικά ζητήματα πρέπει να έχει εμπλοκή ο λαός. Είναι τα δικά μας δικαιώματα που συζητά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όχι τα δικά του. Το Κυπριακό αφορά όλους, όχι μια μικρή ομάδα. Αλλά κομμάτα που διαφωνούν με την διαδικασία που ακολουθείτε και τις θέσεις που είναι στο τραπέζι εκτιμούν παρατά ότι δεν είμαστε κοντά σε λύση. Εσείς ανησυχείτε ότι θα εκφυδιάσουν και όλα στο λαό? Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είμαστε κοντά σε λύση ή όχι, επειδή δεν έχουμε επαρκή ενημέρωση. Αν κρίνουμε από τις δημόσιες δηλώσεις του κ. Ακιντζή, φυσικά και δεν είμαστε κοντά σε λύση και θα πρέπει να μας εξηγήσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας γιατί επιδίωξε να δημιουργήσει την εικόνα της πρόοδου σε όλα τα κεφάλαια, όπως για παράδειγμα ο ίδιος επανέλαβε σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Γιατί αν αυτά τα πράγματα που λέει δημόσια ο κ. Ακιντζή τα λέει και στις διαπραγματεύσεις, τότε σημαίνει ότι όχι μόνο δεν έχει υπάρξει πρόοδος, υπάρχει υπαναχώρηση και χειροτέρευση των θέσεων της τουρκοκυπριακής πλευράς σε συγκεκριμένα ζητήματα. Άρα θα πρέπει να μας εξηγήσουν αυτοί που διαπραγματεύονται γιατί δημιούργησαν αυτή την επίπλαστη εικόνα, γιατί αποενοχοποίησαν την Τουρκία, γιατί έχουν αναδείξει την αδιαλλαξία του κ. Ακιντζή σε ένα θετικό κρίμα, ενώ στην πραγματικότητα άλλα πράγματα είναι που διατυπώνονται στις διαπραγματεύσεις, με καταστροφικά αποτελέσματα, όπως βλέπουμε καθημερινά, τις προσπάθειες υποβάθμισης της Κυπριακής Δημοκρατίας, της αναβάθμισης του ψευδοκράτους, το φιάσκο του Νταβός, τις συναντήσεις του κ. Ακιντζή με τον κ. Κάμερον, με τον κ. Μπάιντεν. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Κυπριακού, ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινωνίας συναντιέται με αρχηγούς κρατών. Όλα αυτά οφείλονται στη στρατηγική και τη συντακτική που ακολουθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Επί της ουσίας δεν έχουμε πρόοδο, αλλά επί των εντυπώσεων το ψευδοκράτος έχει αναβαθμιστεί, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υποβαθμιστεί.
Κύριε Παπαδόπουλε, για 3 και πλέον ώρες ήσασταν μέσα στη συνεδρία και δεν σας ενημέρωνε ο πρόεδρος, όπως λέτε, και δεν θέσατε το ερώτημα να ζητήσετε ενημέρωση. Αυτό σας λέω. Μετά από δική μας παρέμβαση, που αποφασίστηκε ακριβώς ότι θα πρέπει να γίνει σωστή ενημέρωση, να δοθούν τα έγγραφα και να γίνουν θεματικές επί συγκεκριμένων θεμάτων. Αυτόν έθεσε το Δημοκρατικό Κόμμα. Ελπίζομαι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να τηρήσει αυτήν την δέσμευση. Όχι όπως τις άλλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε και τον πρόεδρο του ΔΥΚΟ Νικήτα.